Θα πάμε στον Θανάση Αυγερινό, γιατί φαίνεται, Θανάση, ότι έχουμε εκνευρισμό στην Τουρκία από το δυναμικό παρόν που θέλει να δώσει η Ρωσία στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία Ρωσία ζήτησε την άδεια της Κύπρου για να κάνει ασκήσεις όλο τον Αύγουστο, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της Τουρκίας. Καλησπέρα, Λίνα, από τη Μόσχα. Μετά το χθεσινό πανηγυρικό εορτασμό της ημέρας του Ρωσικού Στόλου, παρουσία του Προέδρου της χώρας Βλαντίμιρ Πούτιν, η Μόσχα στέλνει ένα ακόμη μήνυμα ναυτικής ισχύως με ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή μας. Το ρωσικό πολεμικό ναυτικό, λοιπόν, έχει ζητήσει και δεσμεύσει για ασκήσεις του με πραγματικά πειρά δύο τουλάχιστον θαλάσσιες περιοχές, δυτικά και ανατολικά της Κύπρου. Και μάλιστα το ρωσικό αίτημα έχει απευθυνθεί, όπως είπε, στις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας για τουλάχιστον 4 ημερομηνίες κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Οι ημερομηνίες, λοιπόν, που γνωρίζουμε ως τώρα είναι η 6η, η 14η, η 18η και η 27η ημέρα του Αυγούστου. Και όπως μαθαίνουμε, κατά τις ρωσικές ναυτικές ασκήσεις θα δοκιμαστούν ρωσικοί πύραυλοι επιφανείας εναντίον άλλων στόχων επιφανείας αλλά και αεροπορικών στόχων. Το σενάριο δηλαδή προβλέπει και συμμετοχή της ρωσικής αεροπορίας ναυτικής συνεργασίας. Στο χθεσινό κεντρικό δελτίο, Λίνα, γνωρίζαμε και αναφερθήκαμε σε μία μόνο ημερομηνία. Νομίζω τώρα που γνωρίζουμε 4 ημερομηνίες έτος του Αυγούστου, έχει τετραπλάσια αξία το συμπέρασμά μας ότι πρόκειται για μια σημαντική επίδειξη σημαίας, όπως λέει η διπλωματική ορολογία, επίδειξη ισχύως ουσιαστικά, και μάλιστα γίνεται με μια επικύρωση της αναγνωρισμένης φυσικά από τη Ρωσία ιστορικά κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στις ευρύτερες αυτές θαλάσσιες ζώνες, γεγονός που έχει προκαλέσει τον εκνευρισμό της Τουρκίας, η οποία μαθαίνουμε ότι έχει εκδώσει αντίστοιχες δυσάρυθμες αντιναύτεξ, προσπαθώντας να επιδείξει την δική της παρουσία κόντρα στην θέληση Ρώσων και Κυπρίων, βέβαια, οι οποίες επέτρεψαν τις ασκήσεις αυτές του ρωσικού ναυτικού στην περιοχή, μάλιστα, την οποία συζητάμε. Νομίζω θα έχουν πολύ ενδιαφέρον οι μέρες οι επόμενες που ακολουθούν. Μάλιστα.